Ένα γκολ, μία νίκη, ένα βραβείο που έρχεται από τον κόσμο, αυτού του Fans Man of the Match. Τι σημαίνουν για εσάς τους ποδοσφαιριστές αυτές οι βραβεύσεις για τις οποίες ψηφίζει ο κόσμος? Κοίτα, σίγουρα μια βράβευση από τον κόσμο είναι κάτι σημαντικό για μας τους ποδοσφαιριστές. Μας δίνει κίνητρο για τη συνέχεια και θέλω να τους ευχαριστήσω που με ψηφίσανε για αυτό το βραβείο. Από τη στιγμή που στείνεις την μπάλα για να εκτελέσεις το φάουλ μέχρι εκείνη να καταλήξει τα δίχτυα, ποιες είναι οι σκέψεις σου? Κοιτάξτε, όταν έστησα την μπάλα, σκέφτηκα ότι ήταν προς το τέλος του αγώνα και είχαμε μια ευκαιρία. Την πήρα σαν ευκαιρία αυτό το φάουλ και είπα ότι είναι τώρα ευκαιρία, άμα το βάλω, να κερδίσουμε κιόλας. Η απόφαση να εκτελέσεις εσύ και όχι ο Νομπόα, ας πούμε, που περίμεναν οι περισσότεροι, ήταν κάτι το οποίο το έχετε δουλέψει στην προπόνηση? Ναι, ο προπονητής έχει πει πριν τον αγώνα ποιοι θα εκτελούν τα φάουλ και είχαμε κάνει μια εβδομάδα πριν το μάτς προπονήσεις στα φάουλ. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από τον Ergus Katze. Φέτος με λιγότερες συμμετοχές έχεις ήδη 4 γκολ και 2 ασίστ. Τι έχει αλλάξει στο παιχνίδι σου? Κοιτάξτε, πάντα χρόνο με χρόνο προσπαθώ να βελτιωθώ σε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι είναι και από τις εμπειρίες. Παιχνίδι με παιχνίδι αποκτάς εμπειρίες και προσπαθώ χρόνο με το χρόνο να γίνομαι καλύτερος.